Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Τρεις Μητροπολίτες Κρανιδιώτες, Καρανικόλα, Παντελεήμονα Φωστίνη και Παρδάκου, που πολέμησαν, είναι όπλα τους αυτά. Έχουμε εδώ τον Παπαρσένη Κρέστα, το όπλο του, και τους συμπολεμιστές, που τον βοήθησαν και πολέμησαν οι Κρανιδιώτες, γιατί είχε 70 παλικάρια από το Κρανίδι. Η ζωή και κυρίως ο ηρωικός θάνατος του Παπαρσένη συνθέτουν εμβληματικές αιματοβαμμένες ψηφίδες της ανεκτίμητης προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και του Ιερού Κλήρου της στους αγώνες του λαού μας και του έθνους μας για την υπεράσπιση της πατρίδας. Εμείς, οι Έλληνες, ιδίως σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, δεν πρέπει ποτέ να λησμονάμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια της προσφοράς της Εκκλησίας και του Κλήρου της στους αγώνες υπερπατρίδος. Πολλό μάλλον όταν η αλήθεια αυτή είναι τεκμηριωμένη με ιστορικώς αμάχητα τεκμήρια, ενώ αποτυπώνεται εμέσως πλην σαφώς σε όλα τα συντάγματα της χώρας.